Και πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, με το συνδυασμό Λαϊκής Εισπυρωσίας Αττικής, το συνδυασμό του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρωτούλη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Έχω την αίσθηση ότι μεγάλο έτσι μέρος της συζήτησης, της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε εσάς τους υποψηφίους, έχει αποτελέσει το θέμα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο Μάτι, και αναρωτιέμαι έτσι αρκετούς μήνες μετά, με βάση και τα πορίσματα αλλά και τη συζήτηση που έχει γίνει, αν έχετε βγάλει συμπεράσμα για το τι έφταιξε και πόσο είναι συνυπεύθυνη η Περιφέρεια Αττικής στην φωνική πυρκαγιά. Ναι, εμείς έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Το θέμα είναι να βγάλει συμπεράσματα και ο κόσμος από όλη αυτή την ιστορία. Και το κυριότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι χθες, όχι σήμερα, χθες έπρεπε να έχουμε με πολύ μεγάλο πείσμα και αποφασιστικότητα διεκδικήσει, χωρίς να περιμένουμε εργολάβους λύσεων και σωτήρες, να διεκδικήσουμε μέτρα αναγκαία για την προστασία της ζωής μας. Mm-hmm. Είναι ένα συνολικό πρόβλημα αυτό που αναφέρατε κι εσείς, το θέμα της πολιτικής προστασίας, δηλαδή την προστασία των εργαζόμενων αυτής εδώ της πόλης, των κατοίκων αυτής της πόλης, από πλημμυρικά φαινόμενα, από πυρικά φαινόμενα, από τις πυρκαγιές, από σεισμούς, δηλαδή όλες εκείνες τις αναγκαίες υποδομές που μας επιτρέπουν να ζήσουμε σε μια πόλη με ασφάλεια. Mm-hmm. Πολύ άσχημη κατάσταση. Και χθες δεν ξέρω πόσοι παρακολούθησαν την περιβόητη αυτή τη λεμαχία που σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να βγάλει και ένας κόσμος συμπεράσματα, αλλά λίγο πολύ όλοι οι παρευρισκόμενοι παραδέχτηκαν ότι ακριβώς είναι άσχημη αυτή η κατάσταση, και πέντε χρόνια τώρα που στη διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής βρίσκεται η κυρία Δούρο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, όχι μόνο δεν έχουν πάρθει μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Εμείς εδώ βρίσκουμε ακριβώς και τις ευθύνες, δηλαδή βαριές πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν μπορούν να κρυφτούν, ούτε μπορεί να υπάρξει ένας αποπροσανατολισμός σε σχέση με το αν και πόσο ο Α ή ο Β παράγοντας έχει ποινικές ευθύνες. Και αυτές θα εξεταστούν από τους αγγελείς και τα δικαστήρια. Όμως οι πολιτικές ευθύνες είναι εδώ. Mm-hmm. Μην πάμε μακριά. Αμέσως μετά τις πυρκαγιές, αμέσως μετά την καταστροφή, πάνω στα καμένα, είχε πάει ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Δούρου και είχαν εξαγγείλει ένα νέο φορέα πολιτικής προστασίας, τον οποίο μάλιστα θα τον πρικοδοτούσαν και με 500 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τι έγινε από όλα αυτά? Τίποτα. Θυμάμαι σήμερα είμαστε τις εικόνες, την ποινική περίοδος από 1η του Μάη. Τις εικόνες ότι, με την έμφαση να δίνει τότε και, και στον γκρέσμισμα κάποιων αυθαιρέτων. Κοιτάξτε, αυτό ακόμα είναι πιο εξοργιστικό. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, έχουμε βρεθεί μετά από τρεις νόμους που έχει περάσει αυτή εδώ η κυβέρνηση, σε συνέχεια των προηγούμενων, για να μην αδικούμε και τους προηγούμενους, νομιμοποίησης των αυθαιρέτων, έχουν εξαπατήσει, έχουν εξεγελάσει, έχουν κρατήσει όμοιρους όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρέθηκε να χτίσουν είτε την κύρια κατοικία τους είτε την εξοχική τους κατοικία σε αυτά τα μέρη, νομιμοποιούν την αυθαίρετη δόμηση, γιατί τι να κάνουμε, έτσι χτίστηκε τούτη η πόλη αυτή εδώ η χώρα. Mm-hmm. Νομιμοποιούν την αυθαίρετη δόμηση και μετά, ενώ έχουν πληρώσει δύο και τρεις φορές, ενώ τους έχουν κρατήσει όμοιρους, ενώ τους έχουν εκμεταλλευτεί ποικιλοτρόπως, τους ενοχοποιούν για την καταστροφή. Εμείς έχουμε μια διαφορετική. Είναι αυθαίρετο το κτίσμα? Μάλιστα. Από τη στιγμή που είναι αυθαίρετο το κτίσμα, θα γκρεμιστεί το κτίσμα. Ακόμα και αν είναι λαϊκή κατοικία. Κοιτάξτε να δείτε. Οι λαϊκές κατοικίες, οι κύριες κατοικίες, γνωρίζετε τη θέση μας ότι υπάρχει ο τρόπος, υπάρχει η διαδικασία όπου πρέπει να αποζημιωθούν και να εξεταστεί με επιστημονικά κριτήρια. Εμποδίζει, είναι επικίνδυνη η κατοικία? Μάλιστα. Θα μετεστεγαστεί, θα δοθεί δυνατότητα σε αυτόν τον άνθρωπο να έχει το σπίτι του κάπου αλλού. Ανθρώπινα. Τέτοιες δυνατότητες υπάρχουν και έχουν ξαναγίνει. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν είναι πρωτοφανές. Έχουμε πει και άλλα παραδείγματα. Όταν έγιναν τα μεγάλα έργα, όταν έγιναν οι μεγάλοι δρόμοι, όταν έγιναν οι οδικοί άξοδες, η Αττική Οδός, μετακινήθηκαν, απαλωτριώθηκαν χιλιάδες υπόδια και το μετρό σε διάφορες περιοχές. Και βέβαια, χιλιάδες και χιλιάδες οικόπεδα και περιουσίες απαλωτριώθηκαν. Και πήγε ο κόσμος και μετεστεγάστηκε αλλού. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Γιατί επισύουν την μπουλντόζα ξανά και την αυθαίρετη δόμηση? Κάτι γνώμη είναι ένα προπαγανδιστικό τρίκ να ενοχοποιήσουν τον κόσμο, να βγάλουν από πάνω τους τις βαριές ευθύνες και στο κάτω-κάτω της γραφής. Αν ένας άνθρωπος έχει ένα αυθαίρετο σπίτι, λοιπόν, είναι να πάμε να τον γκρεμίσουμε, όχι να τον αφήσουμε να καεί. Mm-hmm. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός πολιτικής προστασίας
φτιάχνεται, οικοδομείται, σχεδιάζεται και εξοπλίζεται, χρηματοδοτείται με βάση την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό που έχουμε μπροστά μας να αντιμετωπίσουμε, όχι τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Δεν ξέραν δηλαδή, γιατί τώρα ανακαλύψαν ότι υπάρχουν 20 παγίδες θανάτου. Δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν αυτές οι παγίδες θανάτου. Mm-hmm. Ποιο είναι σήμερα το ολοκληρωμένο σχέδιο που υπάρχει? Ποια είναι η χώρη εκένωσης? Ποια είναι τα μέσα που θα εκενώσουν σε περίπτωση τέτοια? Αυτό που είπε η κυρία Δούρου, και μάλιστα έχει φτιάξει και ένα ανατριχιαστικό, είναι η γνώμη μου, σποτάκι, που λίγο πολύ λέει ότι όλα τα προβλήματα θα λυθούν επειδή, από ό,τι κατάλαβα, θα φτιάξει τώρα ένα application που θα μας έρχεται στο κινητό, φευγάτε γιατί πήρε φωτιά ή φευγάτε γιατί βρέχει και θα πλημμυρίσουμε. Μια καλύτερη επικοινωνία, ναι, αυτό ακριβώς λέει το σποτάκι ως απάντηση. Τώρα, θυμάμαι στις περιφερειακές του 2014, κύριε Πρωτούλη, η μεγάλη συζήτηση ήταν τότε για τους χιτά και πού πρέπει να φτιαχτούν, δημιουργηθούν οι χώροι υγειονομικής ταφής. Η συζήτηση αυτή γίνεται και το 2019 και επειδή τα παρακολουθούτε, το διάστημα 2014-2019 προχώρησε κάτι? Κοιτάξτε, δεν έχει γίνει ούτε μία φορά ολοκληρωμένη συζήτηση για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Όσες φορές έγινε συζήτηση, έγινε με αίτημα της λαϊκής συσπήρωσης, και αυτό για οξυμένα ζητήματα που υπήρχαν. Δηλαδή, μπλόκαρε τη χωματερή της φυλής μέχρι να την επεκτείνουν, μέχρι να ανοίξουν νέα ορίγματα και οικόπεδα να τα σκάψουν για να βάλουν τα σκουπίδια. Λοιπόν, γίνονταν μια συζήτηση για το πώς θα αντιμετωπιστεί. Ή είχαμε το πιο, ας το πούμε έτσι, εξωφρενικό στη συζήτηση που είχε γίνει για το γραμματικό, για τη χωματερή που είχε χτιστεί ήδη στο γραμματικό, όπου είχαν έρθει και οι κάτοικοι και διαμαρτύρονταν και λέγανε: μα κυρία Δούρο, εσείς ερχόσασταν και μας λέγατε μπείτε μπροστά, είναι παράνομη αυτή η χωματερή, είναι πάνω από το ρέμα, μπείτε μπροστά και εγώ θα είμαι μαζί σας. Και τώρα βλέπανε την κυρία Δούρο να τους λέει: κανονίστε να είστε με τις μαύρες σημαίες, εγώ θα είμαι απέναντι. Δεν έχει γίνει συζήτηση. Και το θέμα είναι μία, στην κυριολεξία το λένε, υγειονομική βόμβα. Καθόμαστε, κύριε Παπαδόπουλε, πάνω σε μια υγειονομική βόμβα στη διαχείριση των σκουπιδιών και παρακολουθούμε αν θα φτιαχτεί ή όχι η Αττική Ριβιέρα της κυρίας Δούρου στο παραλιακό μέτωπο. Ενώ καθόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω σε μια υγειονομική βόμβα. Η χωματερή της φυλής είναι υπερπορεσμένη. Διαχείριση των απορριμμάτων, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό και δεν υπάρχει συνειδητά. Είναι μια μελετημένη απραξία για να επιβληθεί το γνωστό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο ο κόσμος με την ψήφο του ακύρωσε το 2014. Αυτό να έρθει με τον εκβιασμό των σκουπιδιών στο δρόμο και να επιβληθεί με τον εκβιασμό, με το μαχαίρι στο λαιμό, ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο, αυτό το σχέδιο θα υλοποιήσουμε. Πάντως πράγματι η φυλή είναι η υγειονομική βόμβα, έχουν μπει και πόσα πρόστιμα για περιβαλλοντικές παραβιάσεις και όλα ακούμε ότι κάτι μπορεί να γίνει και τίποτα δεν γίνεται. Μην το συζητάτε, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται, πραγματοποιείται η επέκταση. Άσχετα τι λέει η κυρία Δούρου, ο σχεδιασμός είναι να επικραθεί η περιβόητη τρίτη φάση. Δηλαδή να συνεχίζει να σκάβεται, να πηγαίνει προς το δρυμό της Πάρνης. Φανταστείτε, σκάβεται το βουνό για να θάβονται 1.700.000 τόνοι απορριμμάτων το χρόνο. Αυτή είναι η καταδίκη. 2019, και αν δεν κάνουμε κάτι να ανατραπεί, να αλλάξει, αυτό θα συνεχίσει και για τα επόμενα χρόνια. Έχει έρθει η ώρα να γίνει κάτι πραγματικά διαφορετικό, να γίνει ουσιαστική διαφορά. Εμείς πιστεύουμε ότι περισσότεροι εκλεγμένοι με τη λαϊκή σπήρωση, περισσότεροι κομμουνιστές δήμαρχοι στην Αττική, μπορούν να διαμορφώσουν ένα καινούριο τοπίο στον αγώνα του λαού μας για αυτά τα βασικά ζητήματα που συζητάμε εδώ και κάμποση ώρα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πρωτούλης, υποψήφιος περιφερειάρχης Αττικής με τη λαϊκή συσπήρωση, την παράταξη του Κομμουνιστικού Κόμματος στην περιφέρεια Αττικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, κύριε Πρωτούλη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη στις τελευταίες ημέρες. Επίσης.